Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή. Και όσο είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, να σας πω μερικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι για όλα αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα και για να συζητήσουμε και για αυτά τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να καταλάβουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο πολιτικών χρειαζόμαστε αυτά τα εργαλεία. Πολύ γρήγορα λοιπόν θα πούμε ότι αυτές οι πολιτικές, και ευρωπαϊκές και στην Ελλάδα, στηρίζονται από τη μια πλευρά στο να φύγουμε από το νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας, προσδιορίζοντας την είσοδο στο σύστημα υγείας και τον προσανατολισμό του πολίτη μέσα στο σύστημα με ένα σύστημα παραπομπών. Τη δεύτερη πρόκληση που έχουμε ως σύστημα υγείας, που είναι η διαχείριση του βάρους των χρονίων νοσημάτων, όπου πλέον περίπου το 20-40% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πάνω από ένα ή περισσότερα νοσήματα. Χρόνια νοσήματα, τα οποία ευθύνονται για το 80% των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια, το 60% των νοσοκομειακών εισαγωγών και τον 60% των θανάτων. Το πρόβλημα της πολυνοσηρότητας, που όσο αυξάνεται η ηλικία, ο αριθμός των χρονίων νοσημάτων αυξάνεται και που βέβαια έχουμε αντιπροσωπεύουν το 70% ουσιαστικά το κόστος των άμεσων δαπανών υγείας, η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, και αν λάβουμε υπόψη μας και το έμεσο κόστος μέσα από τη μείωση της παραγωγικότητας, το φορτίο της οικογένειας και στους φροντιστές, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Τα θεωρητικά μοντέλα για τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ανφάνιση των νοσημάτων, είτε λέγονται κοινωνικοί προσδιοριστές υγείας, είτε για τους παράγοντες που πρέπει να λάβουμε για την υγιή γύρανση, ή το μοντέλο της διαχείρισης των χρονίων νοσημάτων που στηρίζονται από τη μια πλευρά στον ασθενή, ο οποίος πλέον σήμερα είναι έναν ενημερωμένος συμπαίχτης στη διαχείριση της αρρώστιας από το μοντέλο της αυτοφροντίδας, και από την άλλη πλευρά ένα σύστημα υγείας που πρέπει να κατευθύνεται προς αυτό σε μια ολοκληρωμένο μοντέλο. Σε αυτές τις προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, το μείωση των μπάτζετ, έχει αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, οι οποίες σταδιακά ενσωματώνονται και στην εσωτερική νομοθεσία, πολιτικές οι οποίες οφείλουν να εξυπηρετήσουν το καινούριο μοντέλο της ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας, που ουσιαστικά να φύγουμε από μια ασυντόνιστη επεισοδιακή νοσοκομειακή φροντίδα σε μια ασθενοκεντρική συντονισμένη εξωνοσοκομειακή φροντίδα, και να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που ήδη τα ανέφερε ως δραστηριότητες του ΕΟΠΗ ο κύριος Κοντός, να μιλάμε πλέον για αποζημίωση με βάση την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και το μοίρασμα του ρίσκου ανάμεσα στους παρόχους. Το δεύτερο δε σημαντικό δεδομένο είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα και υπηρεσίες υγείας αν δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα υγείας, εμφανή, προσβάσιμα από τον πολίτη αναφορές. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μια σειρά θεσμικών αλλαγών με ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων που είχαν ως σκοπό από τη μια πλευρά να επιτευχθεί μεν η μείωση του στόχου της συγκράτησης της δημόσιας δαπάνης, από την άλλη όμως να αυξήσουμε τους δείχτες ποιότητας της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας μέσα σε ένα πλαίσιο κλινικής διακυβέρνησης, δηλαδή το φάσμα εκείνων των δραστηριοτήτων που απαιτούν να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και αποδοτικά τις υπηρεσίες υγείας προς όφελος του ασθενή. Επισήμανση που και στο πόνημα της ανεξάρτητης ομάδας υπό τον καθηγητή κύριο Σισούρα είχε εμφατική θέση όταν κατατέθηκε για τη χρήση τέτοιων εργαλείων κλινικής διακυβέρνησης στην καθημέρα κλινική πράξη. Και σαν τέτοια εργαλεία μιλάμε για ένα σύνολο εργαλείων που θα έχει σκοπό τον εξορθολογισμό της δαπάνης και τον προσδιορισμό του κόστου διαχείρισης των νοσημάτων, πρωτόκολλα, κλινική αποτελεσματικότητα, δείχτες ποιότητας, αναφέρθηκε ο κύριος Κοντός για το χρήση του κλινικού ελέγχου, αλλά και ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν την πρόσβαση στα δεδομένα υγείας και την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Τέτοια εργαλεία είναι, αναφέρθηκε ο κύριος Πολίζος, στο ΕΣΥΝΕΤ. Δεν θα μείνω σε αυτό, θα μείνω, αφού το αναφέρθηκε ο κύριος Πολίζος, να μείνω μόνο ότι οφείλει να γίνει ένα πραγματικά εργαλείο επιχειρησιακής διοίκησης του νοσοκομειακού τομέα, με διασύνδεση με τα συστήματα των νοσοκομείων, έτσι ώστε και κυρίως με δημοσιοποιήσιμες αναφορές για την αποτελεσματικότητα και συγκριτικά μεγέθη για την παρακολούθηση της λειτουργίας των νοσοκομείων. Σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ, ένα δεύτερο εργαλείο που φύγαμε από μια υποκοστολογημένη αμοιβή ανά ημέρα και αμοιβή κατά πράξη, να πάμε σε ένα νέο σύστημα προοπτικής αποζημίωσης με κλειστούς προϋπολογισμούς, να μην μείνουμε σε αυτά που ήδη υπόθηκαν και από τον κύριο Γούναρη και από τον κύριο Πολίζο, να μείνουμε όμως ότι στα τρία χρόνια που χάθηκαν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου υφιστάμενου συστήματος, έχουμε μια πρόκληση τώρα για το πώς θα οδηγηθούμε στη μετάπτωση από το υφιστάμενο σύστημα των ΚΕΝ στο καινούριο σύστημα των DRGs, όπως μας είπε και ο κύριος Γούναρης. Και βέβαια το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που παρά τις όποιες αδυναμίες είχε εξ αρχής, να μείνουμε στο γεγονός ότι αναπτύχθηκε ένα ανοιχτό σύστημα που επέτρεπε πάνω του να φτιαχτούν εφαρμογές που θα το ολοκληρώνανε.
εφαρμογές που στην πορεία θα τη δούμε ότι πλέον από την απλή διακίνηση και παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων, πλέον συγκεκριμένων δεδομένων που μπορεί να διαχειριστούν πλέον και να ενημερωθεί και η ΔΙΚΑ αλλά και ο ΕΟΠΗ στην άσκηση πολιτικών σε σχέση με τις συνταγογραφικές επιλογές των γιατρών, στοιχεία τα οποία πλέον έχουν οδηγήσει σήμερα την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος που έχουν σχεδόν το σύνολο των φαρμακείων, περίπου 44.000 γιατρούς μέσα πιστοποιημένους, διαχειριζόμενοι των όγκων των συνταγών και των παραπεπτικών εξετάσεων. Πάνω σε αυτά τα συστήματα έγινε μια προσπάθεια να μπουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, οδηγίες για τους γιατρούς. Η έννοια του θεραπευτικού πρωτοκόλλου από το 2008 περιγραφόταν στον νόμο του ΚΕΣΥ με αρμοδιότητα για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων. Ουσιαστικά να μπούμε στη διαδικασία της τεκμηριωμένης φροντίδας, κλινική εμπειρία, διαθέσιμες αποδείξεις και προσδοκίες των ασθενών σε εργαλεία και φύγαμε και φτάσαμε από τις επιστημονικές ομάδες αρχικά που είχε κάνει ο ΕΟΦ στην μια πρόσφατη απόφαση όπου το έργο αντίθεται στις επιστημονικές εταιρείες και μέσα από τη λειτουργία του ΚΕΣΥ στην παραγωγή πρωτοκόλλων. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα τα οποία κατά προτεραιότητα είπαμε να εντάξουμε στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πρωτόκολλα δηλαδή εκτιμώντας με βάση στοιχεία επιπολασμού επίπτωση των νοσημάτων και νοσηλείας να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία είναι πιο συχνά και μπαίνοντας σε μια διαδικασία να μετατρέψεις ένα κείμενο PDF και μια συγκεκριμένη εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου σε εφαρμογή που θα ενσωματωθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χωρίς εμπειρία και συγκεκριμένη υποστήριξη στο δώμα αυτών, που σημαίνει λοιπόν δεχόμαστε την κριτική του κυρίου Μανιαδάκη ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά αυτό γίνεται χωρίς προηγούμενη εμπειρία και εκ των ενόντων ουσιαστικά. Και να μείνουμε στο τι πάμε από εδώ και πέρα στα επόμενα βήματα, που είναι η πρόκληση σχετικά με την εφαρμογή των πρωτοκόλων, δηλαδή επιτέλους να συμφωνήσουμε σε μια μεθοδολογία ανάπτυξη αυτών και όχι μόνο θεραπευτικών πρωτοκόλων, αλλά πια μιλάμε για κατευθυντήριες οδηγίες ολοκληρωμένης φροντίδας που να αφορά το μοίρασμα της φροντίδας στους διάφορους επαγγελματίες υγείας προς όφελος των ασθενών, αλλά και ανάπτυξη των εργαλείων εκείνων που καθιστούν αποτελεσματική την εφαρμογή των πρωτοκόλων, εργαλεία medical audit ουσιαστικά, που να παρακολουθούμε και συγχρόνως το εργαλείο που λέγεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση να εφοδιαστεί πάνω του με άλλα εργαλεία όπως είναι η ενσωμάτωση in patient summary ενός ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου, τα μητρώ ασθενών, η ανάπτυξη των κλινικών διαγνωστικών πρωτοκόλων μέσα σε ένα εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπει τα πολλαπλά αυτά δεδομένα χρήση δεδομένων να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, στηριζόμενοι και σε ευρωπαϊκές οδηγίες, είτε είναι οδηγίες για το patient summary, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά αύριο μεθαύριο και για τα register και για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ήδη στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αυτό που έλειπε, θα ενσωματωθεί πολύ σύντομα ένα patient summary, ένα ελάχιστο ιστορικό ασθενή, το οποίο θα συνοδεύει και θα συνδέεται με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, επιτρέποντας έτσι την πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους, αλλά και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις διασύνδεσης του συνοπτικού αυτού ιστορικού με δεδομένα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, από τα νοσοκομεία με πιστοποιημένους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Και συγχρόνως με τη δυνατότητα μέσα στο εθνικό πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, της διασύνδεσης των δεδομένων των νοσοκομείων και των αρχείων με τις δύο εφαρμογές που είναι κεντρικές για το σύστημα υγείας, το patient summary και τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο. Και βέβαια η ενσωμάτωση των μητρών των δεδομένων ασθενή, που πλέον θα επιτρέψει να υπαρεμβάζεται ένα πιο αποτελεσματικές διασυνδεμένες με τα κλινικά πρωτόκολλα, αφήνοντας τελευταίο το πολύ σημαντικό, την ανάπτυξη των κλινικών πρωτοκόλων, δηλαδή να μην ασχοληθούμε μόνο το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλων διασυνδεδεμένα με τα DRGs μέσα στο σύστημα των νοσοκομείων, επιμερίζοντας τους πόρους του συστήματος και τη χρήση εφαρμογής τους μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Αν λοιπόν τα υγειονομικά συστήματα είναι γενικά παραδεχτό το τελευταίο διάστημα ότι πιέζονται οι προϋπολογισμοί τους, έχουμε μείωση προσωπικού, έχουμε υψηλά ποσοστά χρονίων ασθενειών, αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών, φαίνεται και πιστεύουμε ότι μια επένδυση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές θα μπορέσει να αποτελέσει ένα διέξοδο στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας σαν εργαλείο ριζικών μεταρρυθμίσεων με εφαρμογή cost-effective λύσεων, στην εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας για τη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, αλλά και ένα πυλόν αναπτυξιακής πολιτικής για το σύστημα υγείας με εργαλεία προς όφελος του ασθενή. Ευχαριστώ πολύ.